Τέτα Μακρυπούλια που την αναφέραμε στην αρχή, αλλά δεν είπαμε τίποτα για εκείνη. Δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο φέτος, εμένα τουλάχιστον μου έλειψε από τη τηλεόραση. Η Ζέτα, το έχω ξαναπεί, είναι ένα πρόσωπο που καλό είναι να μην εγκλωβιστεί σε αυτή την εικόνα της. Δηλαδή, αλλάζω σήμερα τα μαλλιά, αλλάζω το μακιγιάζ, αλλάζω αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα. Την πιστεύω πάρα πολύ. Αλλά θεωρώ ότι καμιά φορά εγκλωβίζεται σε μια εικόνα που της έχουν πει κάποιοι ότι αυτή είναι η καλή. Εγώ θεωρώ ότι η Ζέτα που συναντάω όταν θα τη δω στον καναπέ σου, αυτή ακόμη δεν την έχω δει τηλεοπτικά. Θα σου πω όμως κάτι. Ότι θεωρώ ότι ανέντιμο αυτό που έγινε, βγαίνοντας ότι δεν βγήκε το dancing, γιατί η Ζέτα ζητούσε πολλά. Αυτό, το μαζέψανε. Έτσι, μπράβο. Το μαζέψανε, αναγκάστηκαν να το μαζέψουν, γιατί ήταν ψέμα. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είναι ωραίο ή να ηρωοποιείς μια κατάσταση ή να κατηγορείς έναν άνθρωπο και μάλιστα να τον σπηλώνεις, λέγοντας ότι ζητούσε πολλά. Γι' αυτό εσείς οι 15 άνθρωποι που ήσασταν στην παραγωγή δεν έχετε δουλειά. Το ξέρω καλά ότι το είπαν αυτό. Από παιδιά που ήρθαν και με βρήκανε, γιατί ενώ είχαν υπολογίσει μια δουλειά που ήταν από τον Dancing on Ice για να πάνε στο Dancing with the Stars, ξαφνικά βρέθηκαν στον δρόμο. Λέγοντάς τους ότι κοιτάξτε να δείτε, να, τα 15 πρόσωπα, εγώ μάλιστα το πρωί της ίδιας μέρας είχα βγάλει τα πρόσωπα που θα συμμετείχαν και είπα, αυτή είναι η τελική λίστα. Είχαν δώσει στα παιδιά τα βίντεο να ετοιμαστούν για την πρεμιέρα, για την πρώτη εκπομπή. Μπορεί και να τους μην λες, τους βγήκε ρε συζήτηση. Καρδιά μου, αυτό λέω. Αφού τώρα, αυτό λέω. Αλλά μην λες όμως ότι έφταξε η Ζέτα. Προς τα έξω, όλος ο κόσμος έχει στο μυαλό του ένα 80% του κοινού. Για να το έχει στις αρχές, γιατί μετά δώσαν το δελτίο τύπου, ξέρω εγώ τι κάνανε, το είπανε από το κανάλι τους. Αναγκάστηκαν να γίνει διευκρίνηση. Ότι, ναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Η διαρροή πήγαινε και ερχότανε. Ναι. Τέλος πάντων. Να λέμε, όχι, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Όχι, δεν είναι καθόλου ωραίο. Δεν είναι ωραίο να πούμε. Έλα να σε φιλήσω. Καρδιά λοιπόν, μου. Το Ender TV σηκώθηκε μετά το. Το Ender TV σηκώθηκε, αλλά να μην το πούμε πολύ, γιατί μπορεί να ξαναπέσει. Γιατί δεν σε αρέσει η δουλειά να υπάρχει. Δεν είπαμε. Δουλειά να υπάρχει. Ανέλπιστο είναι να σηκώνεται για να κατεβαίνει κάτι στις μέρες μας. Γεια σου, Μίνα μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για πάρα πολύ. Για να μην λέμε μόνο. Είναι. Μην νομίζει ο κόσμος ότι είμαι ένας άνθρωπος που λέω. Έχω χιούμορ, έχω αυτά. Εννοείται, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα έχεις, αλλά όταν. Απλά λέω τη γνώμη. Λίγο παθιάζεσαι με τα θέματα της δουλειάς.